Κότσε, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πέρασε και ένα ακόμα δύσκολο έρχεται στο Ιβανόπουλο. Έτσι ακριβώς είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάναμε μία ακόμη ανατροπή. Έχουμε συνηθίσει αυτό, το φέραμε με την καρδίτσα. Ήμασταν πίσω στο σκορ, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι στην παράταση. Εξαιρετική στην επίθεση, δείξαμε αδυναμίες σε κάποια κομμάτια της άμυνας. Πάνω σε αυτά δουλεύουμε όλη αυτή την εβδομάδα για να παρουσιάσουμε ένα καινούριο πρόσωπο όσον αφορά τις αντιμετωπίσεις των παικτών στο pick and roll από τους αντιπάλους. Τώρα έρχεται ο Παπάδου. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει εντός έδρας στο Δούκα και έχει χάσει πολύ δύσκολα στην έδρα της από τον Κολαργό. Είναι από τα παιχνίδια που θέλουν προσοχή. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Η ομάδα είναι σε ανωδική πορεία. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Πιστεύω ότι θα βρει ρυθμό και θα παίξει και άμυνα και επίθεση στον βαθμό που περιμένουμε όλοι και θέλουμε όλοι. Κουτ, είναι πιο δύσκολη η φετινή Α2 από την περσινή? Εκείνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση και αυτό σε σχέση με την περσινή χρονιά και πέρσι είχε δυνατές ομάδες. Φέτος όμως έχουν δυναμώσει πάρα πολύ, πλην ελαχίστων βέβαια εξαιρέσεων, οι πολλές έδρες και στην επαρχία και στην Αθήνα. Δηλαδή αυτό που είπα από την αρχή ισχύει. Η πρώτη θέση θα κριθεί στη μάχη των εκτός έδρας παιχνιδιών. Εκεί πρέπει να φανούμε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και με όσο λιγότερες απώλειες να φτάσουμε στο στόχο που θέλουμε και περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.